του. Ίσως ο Φριτζό να μην είχε βρει στόχο. Έδωσε προβάδισμα τώρα στην Τσέσκα 23-22. Για τρεις ο Λοντζέσκι θα απαντήσει γρήγορα ο Αμερικάνος. Πόσο ποιοτικός παίκτης είναι όμως, πόσο απλό το κάνει να φαίνεται έτσι. Απλά σουτάρει, είτε μετά από τρίπλα είτε χωρίς τρίπλα. Το θέμα είναι να μην βρεθεί κανείς με χέρι μπροστά του. Αν γίνει αυτό, πολύ σπάνιο το να αστοχίσει ο Λοντζέσκι. Τον ακολουθεί ο Ούκιτς. Μπήκε ρόλ του Σπανούλη με το Σίμονς. Η πάσα στο πλάι για τον Μάνταρη και αυτός για τον Λοντζέσκι. Σπανούλης. Λοντζέσκι, η προσποίηση και η εκτέλεση για τρεις. Τους νικητές στο τέλος της απόψινής εκπομπής και βεβαίως παράλληλα τρέχουν και οι δικοί μας διαγωνισμοί. Με το γνωστό τρόπο, ενώ ο Λοντζέσκι ευστοχεί σε σου τριών πόντων στο Μπατού με το Χάκετ να του κλέβει την μπάλα. Φοβερό κλέψιμο. Ντάνιελ Χάκετ, εφηδιασμός. Λοντζέσκι από την καταπληκτική άμυνα του Ιταλοαμερικανού Ντάνιελ. Λοντζέσκι, τυχερός τώρα ο Ολυμπιακός. Γιατί προς τη μην φάνηκε ότι θα κάνει λάθος ο Λοντζέσκι που τώρα επιτίθεται. Πάει χαμηλά με ταμπλό. Ματ Λοντζέσκι. 61-53 Ολυμπιακός στο σύν 8. Σλούκας. Λοντζέσκι πέρασε πολύ όμορφα, άφησε πίσω του τον Πρέλτζιτς, δεν τον πρόβληματα που προσπαθούσαν να ανταλλάξουν με τον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο Λαφαγέτ δεν θα αγωνιστεί στο μάτς. Δεν θα παίξει άλλο στην αναμέτρηση και αυτό είναι πλήγμα για τον Ολυμπιακό. Ο Γκούντλοκ έπαιξε καλή άμυνα, δεν έμεινε πίσω από τον αντίπαλό του. Και έτσι ο Ολυμπιακός πάει στο πλάν B με τον Λοντζέσκι για τρεις. Αφού ήρθε βοήθεια από τη δυνατή πλευρά, ο Σπανούλης ήταν αδύνατο να μην δει τη σωστή πάσα. Το καλάθι δεν ήρθε από τον Γκούντλοκ. Αφού ο Σλούκας έπαιξε καλή άμυνα ψηλά σε συνεργασία με τον Ντάνστον. Ο Σπανούλης για τον Λοντζέσκι, ένα εύκολο καλάθι σαν σε προπόνηση. Είναι εδώ και αρκετό καιρό ο τραυματισμός του. Σπανούλης. Ο Χάντερ είδε τον Λοντζέσκι ξεμαρκάριστο. Αυτό συνεχίζει πολύ καλό ρυθμό που είχε από το πρώτο ημίχρονο. Βέσελη. Έκλεψε ο Λοντζέσκι. Μόνος του με το καλάθι των Τούρκων. Και 3 στα 5 σουτ από τα 6.75. Λοντζέσκι ελεύθερο σουτ. Άργησε να πάει ο Διαμαντίδης. Με καλό διάβασμα του Παναθηναϊκού. Στις αλλαγές δεν αντιδράσανε. Γενικότερα ήταν το πρόβλημα. Ίσως υπερβολική σιγουριά. Λανθασμένη εκτίμηση. Η ουσία του Παπαγιάννης δεν θα βάλει το κάρφωμα. Στρόπερι για τον Λοντζέσκι. Θα πάει στη διείσδυση. Ήταν τρομερό, δηλαδή εγώ ανατρίχιασα πραγματικά. Ήταν τρομερό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα αδέρφια του Γιάννη και τον Θανάση. Σου τριών πόντων του Λοντζέσκι. Αδιπλωματά σας η δίκη. Θα ασκήσουμε και εμείς που κάνουμε τους ειδικούς και δεν είμαστε. Η σκαστή πάσα Μιλουτίνοφ Λοντζέσκι. Δεύτερη προσπάθεια. Ο Αμερικανός σοβαρίζει. 52-52. Η ομάδα πέρασε εύκολα το κέντρο Ολυμπιακός. Λοντζέσκι από την εσωτερική, κανένα πρόβλημα. Για το Σλούκα. Φρίντεζης, ωραία πάσα για το Λοντζέσκι. Μπάλα. Σπανούλης, παίρνει στήνα τον Ντάνστον. Λό από την εσωτερική, Λοντζέσκι στη γωνία, σε σου τριών πόντων. Παγώνει το αντίπεξη. Τριών πόντων, είναι άστοχος το μακρινό ριμπάουντ του Φρίντεζη. Νέα πίεση του Ολυμπιακού, Σπανούλης στη γωνία. Λοντζέσκι, η προσποίηση, το σουτ για τρεις πόντους. Ναι, ναι, 65-69. Άλλου τρόπου για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Λοντζέσκι χωρίς αντίπαλο σε εύστοχο σουτ, αλίμονο. Όπου πάλι με διαφορετική φιλοσοφία ξεκίνησαν οι δύο ομάδες. Σπανούλης, το κυνηγάει ο Ούκιτς. Λοντζέσκι δεν το σκέφτεται. Πρώτο του Ματσιούλης και δικαιώνεται για την επιλογή του. Η πάσα προς το Λάσμε στην κορυφή της ρακέτας. Σπανούλης στην αδύνατη πλευρά. Η διαγώνια πάσα. Λοντζέσκι 30-39. 4 λεπτά ακόμη. Σπανούλης. Λοντζέσκι περνάει όλη την άμυνα μέχρι το lay-up. Καλό διάβασμα τώρα από τον Λοντζέσκι. Εμφανίζει, εκτελεί, είναι άστοχος. Μπίρτς σε ένα ακόμα rebound. Είναι συγκλονιστικός. Ναι, βέβαια, ανανεώνει τις επιθέσεις. Λοντζέσκι για το ανάποδο lay-up. Και ανήμα. Εκεί, στα κοντά, σταμάτησα να κάνω, σταμάτησα να βλάνω τρελός δός.
Así que yo creo que estaban diciendo la jugada. Bueno, ahora se resbala Kuzminskas y Lojewski, que... Responde. Sí, bueno, se ha metido ahí en un jardín Carlos Suárez y finalmente le entrega el balón a Printez. Y Seisilo. Eisilo, Lojewski, cuidado con Lojewski. Este no la falla, es que no falla Lojewski. De Spanulis. Bueno, Zeimer intentaba el trap con Spanulis, que juega con Printezis. Lojewski otra vez en la esquina. Madre mía, Lojewski. Dios mío. Μάτζαρης. Πέτουεϊ αφήνει για τον Λοτζέσκι, αυτός από τη γωνία δοκιμάζει σουτ δύο πόντων. Μεκού και το χαρακτηριστικό του Πέτουεϊ είναι ότι με τον Παναθηναϊκό δοκίμασε 9 τρίποντα με το σημερινό και έχει 0 στα 9 τρίποντα. Μάλιστα, Λοτζέσκι. Αυτός είναι εύστοχος. Είναι αυτό που λέγαμε. Βγαίνει στην επαναφορά. Σπανούλης. Λοτζέσκι. Από τα 4 μέτρα με τα μπλόκα, λάθη και φάουλ. Η προηγούμενη άμυνα, η άμυνα ήταν πάρα πολύ καλή. Από το Πέτουεϊ και τώρα από το Σίμονς. Μπερδεύτηκε από την μήπως ήταν ο Σίμονς στην άμυνα. Και στον εκβιασμό ο Λοτζέσκι σκοράρει. Σπανούλη στα 5 δευτερόλεπτα ξεκινάει την επίθεση. Θα χάσει την μπάλα. Μαζεύει ο Λοτζέσκι. Ένα μακρινό lay-up για το 8-15. Σλούκας περιμένει να βγει από τα σκρίνη ο Λοτζέσκι. Του δίνει την μπάλα. Λοτζέσκι οπλίζει, εκτελεί για 3. 43-54. Μα καλύτερα. Λαφαγέτ, Λοτζέσκι τώρα από τη γωνία. Ναι, 55-71. Τα συνεχιστή, διαμαρτύρεται η Μπαρσελόνα. Δεν είμαι σίγουρος για το αν είχε τελειώσει ο χρόνος. Λοτζέσκι από την baseline. Ένα μεγάλο σουτ δύο πόντων εκτός ισορροπίας. Ο Μπουρούσης όμως του κλείνει το δρόμο. Ούτε σε δεύτερο χρόνο ο Παπαπέτρου. Διαγώνια πάσα του Waters για τον Λοτζέσκι. Αυτό φτάνει μέχρι το Λεϊά. Ο Μάτζαρης στον πάγκο. Στα τελευταία 76 του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Παπάς πηγαίνει στο χάκι και το Λοτζέσκι βρίσκει τα δύο μέτρα που χρειάζεται και συνδέεται με το καλάθι για το 19-21. Στην άμυνα, γιατί αυτή θα είναι η στιγμή που θα πρέπει να φορτσάρουμε και να παίξουμε με πολύ μεγάλη ένταση. Ο Λοτζέσκι στην άμυνα του Μποχωρίδη θα συνδεθεί. 63-64, ο Ολυμπιακός ξανά μπροστά. Justo por el ayuntamiento, no sabía ni dónde colocarse Patrick Young. Manzaris casi la pierde, jugando ya con Spanulis por la izquierda. Spanulis juega despacio para que podamos disfrutarlo todos, ¿no, Antonio? Este sí que sabe, este sí que enciende el radar. Vasilis Spanulis se queda delante de Burusis, buen balón interior y anota Lojewski. 8-9 minutos de juego. Vasilis Spanulis, el 2 contra 2 con Nikola Milutinov. Buen pase extra para los otros 45 grados donde aparece Lojewski. Cosa, ¿eh? Vale cualquier cosa en esta segunda mitad. Varias faltas consecutivas que no se pitan y al final es Lojewski quien la va a reventar. Lojewski que intenta recibir, también lo hace Otelo Hunter. Hunter mano a mano con Manzaris. Printezis al poste, no recibe, lo hace Lojewski desde fuera. Ejecuta con la mano de Hanga en la cara, de tres. Pide Spanulis, muy lejos, a 10 metros prácticamente. Bloqueo durísimo de Patrick Young. Parecía que se llevaba la mano al silbato el colegiado, pero no, de tres. Es un tournament en Madrid. 6-4-5-3. Ya sabéis que el mayor es profesional del voleibol. Al igual que lo fue su padre, seleccionador nacional francés. Llega el triple, otro más. Aquí es cuando más peligro tiene. La pide Printezis por dentro. 17 de posesión. Spanulis por la izquierda, al tiro liberado. Busca el 5, el 6 de 7 de más Lojewski. Busca el 7 de 8 el belga. Lojewski echa la bola al suelo. Aquí tiene menos peligro. Vamos a ver si le apaga las luces Kosek. Le pone la mano a la cara, pero el balón acaba entrando. Qué partido, 28 puntos lleva este hombre. Entró Meton Simonovic. Ξανά ο Αθηναίου. Όλα αυτά έγιναν για να στάρει ελεύθερος ο Λοτζέσκι. 25-18. Και μετά το time out έδειξαν οι παίκτες του Σφερόπουλου να λειτουργούν. Λοτζέσκι για το δεύτερο τρίποντο του. Κάπως έτσι έχει έρθει αυτό το 30-22. Αθηναίου. Ήδη έχει γίνει παρατήρηση στο φύλλο αγώνος. Παπαπέτρου, Λοτζέσκι για το 3-3. Πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας του Ολυμπιακού. Μένει πολύ ψηλά να δώσει ένα σκρίνο ο Γιάνγκ. Παπαπέτρου. Και τώρα μένει κάποιος να στάρει. Λοτζέσκι για το 4ο του τρίποντο στη βραδιά. 59-43. Οι οποίοι μπορούν ανα πάσα στιγμή να δώσουν το κάτι διαφορετικό σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα λέγαμε ότι δεν έχει τόσο μεγάλο. Αυτό που είπε ο Μίλαν Τόμιτς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν κλείσει η άμυνα, επειδή δεν μπορείς να ευστοχείς τα τρίποντα. Εδώ η απάντηση από τον Ολυμπιακό. Ότι οι μεγάλοι παίκτες όπως ο Σπανούλης και ο Διαμαντίδης είναι
πιο σημαντική σε αυτά τα παιχνίδια. Σπανούλης ο σκόραρος, έπαιξε εκεί 0-1, ο Λοτζέσκι δίνει τη λύση, 33 υπέρ της ΑΕΚ. Διαμαντίδης προσπάθησε να απαντήσει, 3-1 σε επιδιασμός του Ολυμπιακού, Λοτζέσκι στο κάρκωμα, 47-50. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, δυστυχώς για όλους μας θα σταματήσει. Λοτζέσκι για 3, μεγάλο τρίποντο. Και στην άμυνα και στην μπάλα. Μεγάλο μάτς, μεγάλο ντέρμπι, μεγάλος τελικός. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 67, τρομερή πάσα του Χάκετ. Χάκετ ελεύθερο σου 3 πόντων. Όχι, επιθετικό rebound το Χάντερ. Ξανά έξω, Λοτζέσκι από τη γωνία για 3, 79-80. Δεκολό κλείνεται από 2, η πάσα για τον Νίκος, 3, 2, 1, έχασαν την μπάλα οι παίκτες της ΣΚΑ, 3 εναντίον 2, ευνηδιασμός του Ολυμπιακού, Λοτζέσκι, καλάθι και φάουλ, μέσα σε πανδαιμόνιο, μέσα σε αποθέωση, ο Λιγκέτ για 3 στο σίδερο, μακρινό rebound, πολύτιμο από τον Ντάρντεν, Λαφαγέτ κλείνεται, Λοτζέσκι χωρίς άμυνα, 6-75, ναι, ναι! Το βελούδινο σφυρί του Ολυμπιακού ξανά χτυπά. Λοτζέσκι, εφηδιασμός του Ολυμπιακού. Σλούκας, Λοτζέσκι με το Βοροντσέβιτς. Θα αστοχίσει επιθετικό ριμπάν του Λαφαγέτ. Λοτζέσκι κάτω από το καλάθι. Ο Χάιν στο μαρκάρισμα του Σπανούλη. Ο Βοροντσέβιτς τώρα μένει πάνω στο Σλούκα. Σλούκας περνάει. Λοτζέσκι από το πλάι για 3. Μεγάλο καλάθι. Φοβερό μπάζερ μπίτερ στο τέλος της τρίτης περίοδου. Ты тоже запустил с дальней дистанции и попал. Что... И что очень приятно, то что тот же Аарон Джексон, вместо кого вышел Кори Хиггинс, радовался больше всех попаданию Хиггинса. Штрафной из двух попадает в этом эпизоде Деколо, Спанулис, Лоджески все-таки доверяет. И Лоджески! Он его укусил в этом. Но это Спанулис. И опять с мячом. Доходит до трехочковой дуги Лоджески. Из рук в руки. Та же самая комбинация. Бурусис. Επιθετικό rebound από το Φότσιο. Χάκετ έσωσε την κατοχή. Ο Ολυμπιακός έχει καθαρό ευκαιριασμό. Λοτζέσκι από την πάσα του Ιταλού. Η μπάλα είναι στο Μάντζαρη. Μάντζαρης απέναντι στον καλά θα τον πάει μέσα. Επιθετικό rebound από τον ίδιο. Λοτζέσκι για 3. Δύο λεπτά ακόμα. Μιλουτίνοφ. Από την ανάποδη πλευρά, φιλή της ζωής του επιθετικό rebound και δεύτερο μεγάλο τρίποντο. Βουάρι Μπάρκα τα ακούσαμε από τον Μίλαν Τόμιτς. Ενώ Μιλουτίνοφ εκτελεί, παίρνει επιθετικό rebound και άλλο ελεύθερο σου 3 πόντων. Και ο Λοτζέσκι για το 78-57. Μοιράζονται τις νίκες, οπότε παίζει ρόλο ποιος έχει τη μεγαλύτερη διαφορά. Και παίρνει σε αυτό πάτης ο Ολυμπιακός στο δεύτερο γύρο. Θεόγλου στους 20 πόντους. Μάτζαρης, Ντάνστον, Λοτζέσκι, αφύλακτος για 3. Φωνάζει και αυτός παρόν στο πώς εξασφαλίζει και μαθηματικά την πρόκρισή του στα play-off της φετινής Ευρωλίγκας. Μακρινό rebound του Λοτζέσκι, ευνηδιασμός, Λοτζέσκι, καλάθι και φάουλ. Δεν αφήνεις και πλεονέκτημα, αφού δεν έχασε ούτε την ισορροπία του, ούτε την κατοχή της μπάλας ο Λοτζέσκι. Δεν υπάρχει πλεονέκτημα στο μπάσκετ όμως. Δεν υπάρχει. Σε αυτές τις καταστάσεις. Πάντως για τον Λοτζέσκι, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει, είναι το ίδιο πράγμα. Το βέλ σε αντιαθλητικό από 1η Οκτωβρίου του 2017. Λοτζέσκι περνάει την άμυνα με ταμπλό, θα σκοράρει. Θα τη δούμε και στη συνέχεια, ακούμε και το Γιάννη Νάτου. Σκαστή πάσα, τον εστιασμό του Σλούκα για το κάρφωμα του Λοτζέσκι. Γιάννη Παναθηναϊκού και είχε ευκαιρία ο Ολυμπιακός να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. 21-29, Σπανούλης που έχει γυρίσει στον αγώνα. Σπανούλης περνάει την άμυνα, δίνει ασίστ τον Λοτζέσκι και να διαφοροποιήσει το επιθετικό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Αν και από ό,τι βλέπει Βαγγέλη, ο Φώτης είναι από τη μεριά του Περπέρογλου σε αυτή τη ζώνη που προσπαθεί να παίξει. Μετά από 13 λεπτά παιχνιδιού, αυτή ήταν η καλύτερη στιγμή του Σλούκας. Είναι ένα σουτ ελεύθερο που έχει πάρει ως τώρα, τίποτε άλλο. Ο Παπαπέτρου για τον Λοτζέσκι δεν πρόλαβε ο Κάλινι. 23-13. Ο Σπανούλης είπε κάτι λαρισινά πάντως, δεν το είπε στα αγγλικά, στα ελληνικά του το είπε. Ο Κάλινιτς πηγαίνει στον πάγκο, ο Λοτζέσκι εκμεταλλεύεται διαφορά από τον Μαχμούδογλου. Για 3. Έρχεται ο Γιάνγκ, αλλά πήγε για το δύσκολο. Προσπαθεί και καταφέρνει να ανανεώσει την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Λοτζέσκι, 66-35. Ο Γκριν ξέφυγε παίρνοντας την τελική γραμμή. Ο Λοτζέσκι περιμένει οπλισμένος για το τρίποντο που δίνει ανάσταση στον Ολυμπιακό.
και έχει βελτιώσει πάρα πολύ και κυρίως το κομμάτι της δημιουργίας. Βρίσκει απαντήσεις απέναντι στην άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Λοτζέσκι όμως πάει όλο τον δρόμο μέχρι το καλάθι. Λες αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό τώρα στην προκειμένη φάση. Αν ο Ολυμπιακός θέλει να κερδίσει τον χρόνο ή να έπαιρνε και δύο πόντους, πάντως τους πήρε γρήγορα. Ακόμη καλύτερο. Με τον Λοτζέσκι να βρίσκει καλάθι για το 69-62 μετά. Λαφαγιέτ, Καβαδάς, περιμένει το Λοτζέσκι. Λοτζέσκι από κοντά με ταμπλό, διάβασε την άμυνα. Καθάρισε τη φάση. Λαφαγιέτ. Λοτζέσκι πίσω από τα σκριντ. Εκτελεί αμέσως για τρεις, ναι. Defiende JC Carroll, Spanoulis por la izquierda, Spanoulis se queda emparejado con Brucis, Spanoulis saca para Maldojeski, ahí está el lanzamiento sensacional en la penetración, vaya muelles que tiene Maldojeski. Felipe se lleva el gorro de Dunston, se la queda Mancharis, 3 para 1. Ahí está Mancharis, pinta el pase, se lo da finalmente Spanoulis, este para Lojeski, lo han hecho de lujo. Qué bien. La primera semifinal, en la segunda semifinal, la que jugó el Madrid frente a Fenerbahce. Pelota abierta para Matt Lojewski. Vínculo de Matt Lojewski. A veces Spanoulis toma distancia. No, prefirió abrir para Petway. El triple en la esquina es de Matt Lojewski. Bingo de Matt Lojewski. Qué rápido que Lojewski saca la pelota picada. Se la regala Mancharis. Dos balones perdidos muy pronto del Real Madrid. La pelota para Lojewski. Aro pasado sensacional. Otro error del Titán. Que agotó los aciertos en el primer partido, acabó con 8 de 11. Hoy no han metido ni una. ¡Madre mía! Matt Lojewski de 3. Hay que seguir defendiendo, ¿eh? Dunston. Dentro, Lojewski totalmente solo. Добьются против атаки издали. И все, матч выиграют греки. Лоевский постеснялся отдавать передачу. Атакует сам, попадает. Вбегаем в последнее 3 лето. Σπανούλης, Λοτζέσκι, 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού, Λοτζέσκι εκτός ισορροπίας, ένα ωραίο καλάθι από τον Ματ Λοτζέσκι, 72-69. Ο Λάγκφορντ αστόχησε, ο Μπίρτσες πρόξε την μπάλα στον Λοτζέσκι, αυτός έφτασε μέχρι την άλλη πλευρά του γηπέδου, καλάθι και φάουλ. Ο Μπίρτς ψηλά θα πάρει το rebound πάνω από το κεφάλι του Στόλ, αλλά δεν θα γυρίσει την μπάλα σωστά, ο Μπίρτς και πάλι θα κλέψει. Ο Λοτζέσκι θα φτάσει στο lay-up. Λοτζέσκι για το Σπανούλι. Παίρνει σκρίνα τον Ντάρστον. Λοτζέσκι χωρίς άμυνα. Δοκιμάζει στους τριών πόντων. Ναι. Ολυμπιακός το σύνοπτο. Συνέχεια. Ολυμπιακός έχει 10 δευτερόλεπτα για νέα επίθεση. Παύλο Λάσος σε πρωτοπλάνο, προβληματισμένος. Λοτζέσκι περνάει την άμυνα και καρφώνει φοβερά. Το πρόσωπο του Μεϊρή. Απίστευτη φάση βγαλμένη από τα παρκέ του NBA. Λοτζέσκι, Ντάνστον, ξανά Λοτζέσκι, ωραία συνεργασία το καλάθι, 45-36. Ολυμπιακός με κάτι γαλμένο από τις προπονήσεις. Αυτό δεν ευολώθηκε, για να δούμε τι θα γίνει στην άλλη πλευρά τώρα. Βρέθηκε το σουτ που χρειαζόταν. 13-16. Προλάβει μήπως και τον βγάλει. Λοτζέσκι. Ένα καλάθι για τον Ολυμπιακό μετά από 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Εναντίον ενός και οι δύο ψηλοί θα πάνε στα αντίθετα low post για να διεκδικήσουν το επιθετικό rebound. Για να το δούμε. Επίθεση 7 δευτερολέπτων. Λοτζέσκι για 3. Ναι! 60-51. Αυτό ήταν σουτ δειλού. Ελεύθερος εντελώς ο Μίροτιτς. Μάντζαρης, Λοτζέσκι, χαριστική βολή, 1-29-58. Φιλάκνης, τον βοηθάει ο Μπίρτς. Γκριν για το Μάντζαρη. Λοτζέσκι σε μισμάτς με τον Λεκαβίτσιους, θα τον περάσει. Λοτζέσκι από κοντά για 2. Διαβάζει το μισμάτς ο Ολυμπιακός. Ιδανική. Πάγκος, ωραία κλέβει. Ο Μιλουτίνοφ και ο Ολυμπιακός έχει ευθυνδιασμό. Λοτζέσκι για το ανάποδο λέει, παίρνει το maximum, κερδίζει και το φάουλ. Λοτζέσκι δεν υποδέχτηκε σωστά την μπάλα, κρατάει την κατοχή και δίνει στο Σπανούλη. 3, 2, 1, στη λήξη του χρόνου ο Λοτζέσκι σκοράρει. Ο Ολυμπιακός στο συν 4. Ανεβαίνει ο Ντάνστον για να του δώσει το σκρίν. Λοτζέσκι περνάει την άμυνα, κλείνεται χαμηλά. Θα πετύχει καλάθι. 66-68 στα 55,5 δευτερόλεπτα ο Λοτζέσκι πετυχαίνει ένα κρίσιμο καλάθι.
Εδώ πήρε το αίμα του πίσω ο Πετ Γουέγια τις δύο κακές επιθέσεις που έκανε προηγουμένως. Ναι, ήταν γρήγορο το άλμα του. Goal foul, Λοτζέσκι. 7 λάθη ο Παναθηναϊκός. Παρ' όλα αυτά προηγείται το κάτι που δεν μας έχει συνηθίσει ο Λοτζέσκι. Διασμό του Νέλσον. Σπανούλης. Η μπάλα στο Σλούκα. Πετ Γουέι. Το passing game του Ολυμπιακού. Λοτζέσκι από τη γωνία. 57-50 το προβάδισμα του Ολυμπιακού. Λοτζέσκι από τη γωνία. Καλά ο τυπλόπολο, μια βαθιά ανάσα. Μπάλα στο Χάντερ στη ζώνη. Σουτ για τρεις από τον Πετ Γουέι. Επιθετικό rebound του Χάντερ. Βγαίνει ο Λοτζέσκι, σουτάρει για τρεις. Και 16-12. Το σουτ του Γιάνκοβιτς. Τώρα πια ο Ολυμπιακός ελέγχει με μεγαλύτερη άνεση το rebound. Αμέσως τον ευθυδιασμό. Το μπάσκετ ως μοστέρ είναι θέμα ψυχολογίας. Κανονικά αυτό το σουτ είναι απαράδεκτο. Παρ' όλα αυτά ο Λοτζέσκι είναι τόσο δυνατός πνευματικά και ψυχολογικά, λάζω, που ρισκάρει και το βάζει.